Γεια σας συνάδελφοι, γεια σας εργάτες, συνταξιούχοι, νεολαία. Τα καταφέρανε στην Ήπειρο οι σωτήρες, μας κάνανε Ευρωπαίους. Ξεπούλησαν τη Δοδόνη χωρίς να πληρωθούν. Τη δώσαν σε αυτόν που χρώσταγε τα περισσότερα. 70 λεπτά το γάλα το πρόβιο για πολλά χρόνια πάει κτηνοτροφία. Τώρα ψάχνουν για γάλα οι σωτήρες. Τώρα ψάχνουν για εσπυριδοειδή. Τα ισοπαίδωσαν όλα και φέτος, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια πολύ άσχημη χρονιά για την παραγωγή τακτινιδίου. Είναι στα ζήτητα, οι εμπόροι παίζουν παιχνίδι κάθε μέρα με ανοιχτές τιμές και με 1000. Καταλαβαίνετε, η φτωχότερη περιφέρεια της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει περιέλθει. Και ακόμα οι σωτήρες μας λένε ότι έχουν σχέδιο. Αυτοί που εφάρμοσαν την κοινή αγροτική πολιτική, την πολιτική με τις χωματερές και το θάψιμο των προϊόντων, την πολιτική των επιδοτήσεων που ήταν το τυράκι στη φάκα για τους παραγωγούς, σήμερα μας λένε ότι υπάρχει επισιτιστική κρίση, οδηγούμαστε προς τα εκεί. Τόσα χρόνια το συνεπές αγροτοσυνδικαλιστικό κίνημα έλεγε με όση δύναμη είχε ότι έχουμε όλες τις προϋποθέσεις ως χώρα να παράγουμε προϊόντα ανατέρας ποιότητας ικανοποιητικά να θρέψουν το λαό μας και να κάνουμε και εξαγωγές. Και σήμερα έχουμε καταντήσει εισαγωγή όλων των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Δυστυχώς θα πρέπει να δώσουμε τέτοια μάχη στον αγώνα μας με τέτοια ορμή που να τους αναγκάσουμε να αυτοί να βάλουν νερό στο κρασί τους και όχι εμείς. Ξεπουλούνται αγροτικές εκτάσεις σήμερα για να βάλουν μια χούφτα παράσιτα φωτοβολταϊκά, να φτιάξουν μονάδες παραγωγής βιοαερίου και έχουν βρωμίσει όλο τον τόπο. Ποιοι? Αυτοί που λένε πράσινη ανάπτυξη και ενέργεια και πράσινα άλογα που τους λέμε εμείς. Δεν αφήσανε πέτρα πάνω στην πέτρα. Και είναι μαζί κυβερνήσεις, τοπική διοίκηση, περιφερειάρχες, βουλευτές, όλοι κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Να μην μας παραμυθιάζουν μετά τις εκλογές ποιοι θα σχηματίσουν κυβέρνηση. Κάθε μέρα στη Βουλή, ό,τι αντιαγροτικό νόμο και αντιλαϊκό, όλοι μαζί το ψηφίζουν. Αυτοί που υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια τόσα χρόνια. Δεν πάει άλλο. Τα χωριά ρημάξαν, τα παιδιά μας φεύγουν για το εξωτερικό. Αυτοί πουλάνε δημόσιες περιουσίες, δημόσια έκταση που τα νέα παιδιά, οι νέοι επιστήμονες εκεί κάναν έρευνες για νέα φυτά και νέες παραγωγές. Και απ' την άλλη λένε ότι έχουν σχέδιο. Λένε ψέματα, είναι ψεύτες και είναι αυτοί που είναι στις λίστες Λαγκάρντ και σε άλλες λίστες με πολύ βρώμικες δουλειές, αγαπητοί συνάδελφοι, και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Ότι εμείς κλείνουμε δρόμους και σταματούμε την οικονομική ζωή και πολιτιστική της χώρας. Αυτοί κλείνουν τους δρόμους, αυτοί χτυπάνε με τα ΜΑΤ τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους εργάτες. Αυτοί χτυπάνε τους απεργούς. Δείχτηκε όμως, φάνηκε με τους αγώνες μας, ότι μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω. Και στους αγώνες των εργαζομένων της Μαλαματίνας και των e-food και των άλλων κλάδων και αγροτών, μόνο έτσι κερδίζουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Να ενισχύσουμε κι άλλο τους αγροτικούς συλλόγους, τις ομοσπονδίες μας, και ο χειμώνας θα είναι βαρύς για αυτούς, όχι για μας. Συνεχίζουμε.